πάντα. Γεια σου Άρη, πόσα χρόνια είσαι στην ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Σύρου? Τώρα θα συμπληρώσω τον τρίτο χρόνο. Πώς περνάτε εδώ πέρα? Αρκετά εντάξει, είμαι με τους φίλους μου, κάνουμε μερικές ασκήσεις, άμα είμαστε πολύ παίζουμε διπλό, δηλαδή ωραία. Η ζωή μες στο νερό πώς είναι? Κάποιες φορές ζεστή, κάποιες φορές κρύα. Τι μήνυμα θα να δώσεις στους φίλους σου που δεν παίζουν πόλο ή δεν ασχολούνται με το κολυμπητήριο? Ότι είναι ένα ωραίο άθλημα και ακόμα και αν με κοροϊδεύουν επειδή δεν ξέρω κολύμπι λένε, πιστεύω ότι θα τους άρεσε. Για, για τους προπονητές σου τι έχεις να πεις? Και οι δύο καλοί είναι. Και έτσι καλή, καλησπέρα σας, να σας καλωσορίσουμε στο νησί της Σύρου και στο ναυτικό όμιλο εδώ του νησιού. Είσαι ένας άνθρωπος καταξιωμένος στον χώρο της στρατοσφαίρησης, με πολλές περγαμηνές. Έχετε αγωνιστεί στην εθνική ομάδα σε πολύ υψηλό επίπεδο, σε Ολυμπιάδες, σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Σαν αθλητής. Σαν αθλητής, έχετε ως προπονητής κοουτσάρει αρκετές μεγάλες ομάδες και της Α1 και όπου θέλετε να μας πείτε εσείς αλλού. Πώς βλέπετε εδώ πέρα το επίπεδο και ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από το νησί της Σύρου? Πρώτα σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Το νησί σας είναι πανέμορφο, να το πούμε, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Τώρα οι περγαμηνές μου, εντάξει, μπορεί να είναι υψηλές, αλλά από εκεί και πέρα όλα θα εξαρτηθούν από τη δουλειά που θα κάνουμε. Καταρχάς να αναφέρω ότι οι υποδομές που υπάρχουν στο νησί είναι καταπληκτικές και αναφέρομαι πρώτος στο κολυμπητήριο, το οποίο είναι πραγματικά διαμάντι, στολίδι. Είναι από τα καλύτερα κολυμπητήρια που υπάρχουν στην περιφέρεια αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κατά δεύτερο λόγο, υπάρχει καλό υλικό σε ό,τι αφορά το προπονητικό υλικό. Υπάρχουν οι σωστές υποδομές, μπάλες, τέρματα. Είμαι ο Γιάννης και σας καλώ να έρθετε όλοι στην πισίνα. Η πρώτη μου εντύπωση ήταν πάρα πολύ καλή, γιατί υπάρχει βάση και να ξεκινήσουμε και να δουλεύουμε σωστά. Από εκεί και πέρα, το υλικό σε αθλητές στο Ναυτικό Όμιλο Σύρου είναι αρκετά ικανοποιητικό. Δεν είναι αυτό που θα ήθελα να συναντήσω, αλλά με τις προσπάθειες που κάνουμε εδώ και ένα μήνα, με τη σωστή δουλειά, η οποία αρχίζει σιγά σιγά και φαίνεται και ακούγεται στο νησί, έρχονται καινούργια παιδιά στην ομάδα και η δουλειά μας προχωράει μέσα σε έναν σωστό προγραμματισμό. Είμαι ο Άρης. Είμαι ο Γιώργος. Να σας καλούμε όλοι να έρθετε στην πισίνα. Όπως προείπα, έχετε βρεθεί στο τιμόνι αρκετών ομάδων στην Α1. Με μεγάλη επιτυχία θα έλεγα. Οι περγαμηνές σας είναι βέβαια πάρα πολύ μεγάλες και ως αθλητής και ως προπονητής. Και φαντάζομαι αυτό σκέφτηκε και η διοίκηση του Ναυτικού Ομίλου Σύρου και επένδυσε πάρα πολλά φέρνοντας εσάς εδώ στο τιμόνι της ομάδας του Πόλο. Ποιοι είναι οι στόχοι σας? Φαντάζομαι μακροπρόθεσμα για αυτήν εδώ την ομάδα. Ναι, πρώτα να ευχαριστήσω τη διοίκηση του Ναυτικού Ομίλου Σύρου που με εμπιστεύτηκε. Σίγουρα δεν θα έλεγα ότι είναι επένδυση, αλλά σίγουρα έχουν στόχους για το τμήμα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι στόχοι της ομάδας σίγουρα είναι, όπως είπατε, μακροπρόθεσμοι. Η ομάδα είχε μια άσχημη χρονιά πέρσι, όπου από την Α2 έπεσε στη Β' Εθνική. Υπάρχουν κάποια προβλήματα, τα οποία σιγά σιγά μπαίνουν στο δρόμο τους. Και ο στόχος της ομάδας, από την πρώτη στιγμή, ο στόχος της διοίκησης από την πρώτη στιγμή που ήρθα, είναι μακροπρόθεσμος και έχει σαν στόχο όλο και περισσότερα παιδιά από την Σύρο να αγωνίζονται στην ανδρική ομάδα. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα τμήματα υποδομής, στην οποία υπάρχει ένα σχετικά καλός αριθμός αθλητών. Υπάρχει καλό υλικό, ειδικά στις ηλικίες που μας ενδιαφέρουν, σε αγόρια και κορίτσια γεννημένα το 1999, 2000, 2001, βέβαια και το 98 γεννημένοι, η οποία εκεί υπάρχει ένα αρκετός αριθμός παιδιών, στο οποίο εκεί θα επικεντρωθούμε, έτσι ώστε αυτά τα παιδιά στο μέλλον να επανδρώσουν την ανδρική ομάδα. Είμαι ο Δημήτρης. Είμαι ο Πάνος. Ελάτε όλοι στην ομάδα. Κύριε Τσικάρη, όπως είπατε, ο Ναυτικός Όμιλος Σύρου δεν είναι μόνο η ανδρική ομάδα που αγωνίζεται στη Β' Εθνική.
Υπάρχουν και άλλα τμήματα και από ό,τι μαθαίνω δημιουργείται και από μόνο σας καινούργια τμήματα στον Όμιλο. Να μας μιλήσετε λίγο για αυτά. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, το άθλημα της υδατοσφαίρισης του water polo είναι από τη φύση του δύσκολο άθλημα. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή δεν μπορούν όλοι να παίξουν water polo, μπορούν να παίξουν ποδόσφαιρο, να παίξουν μπάσκετ, αλλά είναι ένα εξειδικευμένο άθλημα που χρειάζεται πολύ προπόνηση. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν έχουμε ξεκινήσει και δίνουμε δυνατότητα, είναι μάλιστα καινούριο αυτό το τμήμα, δημιουργήσαμε ένα τμήμα ενηλίκων, έτσι ώστε και οι κάτοικοι του νησιού να μάθουν περισσότερα για το άθλημα, γιατί το άθλημά μας είναι δύσκολο ακόμα και στους κανονισμούς, να το γνωρίσουν από κοντά, να καταλάβουν τη μαγεία, ότι είναι ένα άθλημα, τη μαγεία του, ότι είναι ένα άθλημα που είναι έξω από τη φύση του ανθρώπου. Θα τους βοηθήσει επίσης και είναι και από τις καλύτερες, πώς να σου το πω, για το σώμα, έτσι. Ναι, είναι καλύτερη γυμναστική για το σώμα και το κολύμπι, πόσο μάλλον και η υδατοσφαίριση. Αυτό είναι ένα καινούριο τμήμα που δημιουργούμε και καλούμε όποιον ενδιαφέρεται, άντρες και γυναίκες, κύριοι και κυρίες, να έρθουν χωρίς κανένα πρόβλημα. Οι προπονήσεις γίνονται 3 φορές την εβδομάδα. Φαντάζομαι δεν υπάρχει και μεγάλο κόστος έτσι, για κάποιον που θέλει να αθληθεί και να νιώσει καλά. Όχι, όχι, όχι. Το κόστος αυτό, η αποζημίωση, η μηνιαία είναι πάρα πολύ μικρή. Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες, αλλά από ό,τι γνωρίζω είναι πάρα πολύ μικρή. Σχέση με τη σωματική υγιεινή και την... Ναι, δεν θέλω τώρα να μιλήσω για το άθλημά μου, γιατί ξέρετε ότι το αγαπάω το άθλημά μου. Ξέρω τι μπορεί να προσφέρει σε έναν άνθρωπο, τι γυμναστική μπορεί να του προσφέρει, τι, πώς να το πω, ευεξία και οτιδήποτε άλλο. Τι θωράκησες γενικά. Το νερό σε χαλαρώνει και σε δυναμώνει συγχρόνως. Είμαι ο Δημήτρης και σας καλώ να έρθετε όλοι στην πισίνα. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο στόχος σας, όπως είπατε και πριν, είναι τα αθλήματα υποδομής. Ναι. Και εκεί θα δώσετε, όπως βλέπω, το βάρος και ως προπονητής και ως διοίκηση και ως σύλλογος γονέων, ναι, του τμήματος. Ένα κάλεσμα θα θέλατε να κάνετε, από ό,τι φαντάζομαι, στους γονείς των παιδιών της Σύρου, ώστε να γνωρίσουν τα παιδιά τους στο άθλημα του πόλου, έτσι. Εντάξει, δεν θα ήθελα να κάνω ένα κάλεσμα. Το θέμα είναι ότι να το αγαπήσουν αυτό το άθλημα, να το καταλάβουν πρώτα-πρώτα αυτό το άθλημα. Είναι ένα άθλημα το οποίο δεν μπορούν να το παίξουν όλα τα παιδιά. Δεν μπορούν να αγωνιστούν εύκολα. Βλέπετε στα σχολεία, παίζουν ποδόσφαιρο, παίζουν μπάσκετ, αλλά λίγα παιδιά μπορούν να ανταπεξέλθουν στο άθλημά μας. Ας έρθουν να το δοκιμάσουν, ας το προτείνουν στα παιδιά τους και ό,τι θέλουν τα παιδιά. Ακόμα καμιά φορά και οι γονείς δεν είναι αυτοί που αποφασίζουν σε ποιο άθλημα θα έρθει, θα πάει το παιδί. Τώρα, αυτό που είπατε για το πρώτο σκέλος, ότι ναι, ο πρωταρχικό μας στόχος είναι τα τμήματα υποδομών. Και ειδικά αυτές οι χρονολογίες που είπα, από 98, 99, 2000 και 2001 και 2002 γεννημένα, αγόρια και κορίτσια. Δημιουργούμε ξανά και το τμήμα κοριτσιών και γυναικών. Οπότε ναι, μπορούμε να κάνουμε και ένα κάλεσμα και στα κορίτσια και στις γυναίκες που παλιά αγωνιζόντουσαν στην ομάδα της γυναικείας ομάδας της Σύρου. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα κλιμάκιο παιχτών της ανδρικής ομάδας, οι οποίοι είναι Συριανοί και προπονούνται και αυτοί εδώ. Και βέβαια έχουμε και ένα αρκετά καλό αριθμό παιδιών που είναι στην εφηβική και στην ομάδα νέων του Ομίλου. Και βέβαια δεν μην ξεχνάμε ότι δεν είστε μόνοι σε αυτή την προσπάθεια, έτσι έχετε και επιτελείο προπονητών εδώ στην πισίνα. Ναι, βεβαίως, μπορώ να πω, να αναφέρω τη συνεργασία μου με τη διοίκηση, τον Έφορο, αλλά και τον συνεργάτη μου, τον συνονόματο Τάσο Καρά, είναι πάρα πολύ καλή. Βέβαια και αυτό βοηθάει στο ότι υπάρχουν καταπληκτικές υποδομές, δηλαδή το κολυβητήριο σε βοηθάει από μόνο του οι εγκαταστάσεις να δουλέψεις. Διάθεση να υπάρχει, υπάρχει βέβαια διάθεση και από τους δυο μας, να έρθουν τα παιδιά και εμείς μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά πράγματα και να γυρίσει ο Ναυτικός Όμιλος Σύρου εκεί που πραγματικά ανήκει. Γιατί στο χώρο μας, στην υδατοσφαίριση, θεωρείται κατόρθωμα μια ομάδα από ένα νησί να μπορέσει να έχει ομάδα ανταγωνιστική Α2 όπως είχε ο Ναυτικός Όμιλος Σύρου. Την γνωρίζουν την ομάδα. Αρχίζει και από αυτά τη δικιά της ιστορία η ομάδα υδατοσφαίρισης του Ναυτικού Ομίλου Σύρου. Αλλά απλώς θέλει τώρα, η διοίκηση έχει τη διάθεση, εμείς έχουμε τη διάθεση. Ελπίζουμε να έρθουν περισσότερα παιδιά να γνωρίσουν την υδατοσφαίριση και να μπορέσουμε να μιλήσουμε για μακροπρόθεσμους στόχους και αναβάθμιση
προς το καλύτερο, προς το ακόμα καλύτερο του τμήματος. Υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα στο νησί, έχει δημιουργηθεί με το αν θα πρέπει να υπάρχει ο θόλος, δεν θα πρέπει να υπάρχει ο θόλος. Τι έχετε να πείτε στους γονείς? Όχι, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Έτσι αδυναμώνει το ανισοποιητικό σύστημα του παιδιού και εγώ προσωπικά όσο ήμουν αθλητής και αφού τελείωσα την καριέρα μου 5 χρόνια μετά δεν είχα ποτέ συναχωθεί. Οι συνθήκες τουλάχιστον οι καιρικές, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι πάρα πολύ καλές αυτή τη στιγμή. Το μπαλόνι, από ό,τι γνωρίζω, θα μπει μέσα Δεκεμβρίου. Χρειάζεται και αυτό. Χρειάζεται, δηλαδή θα βοηθήσει πάρα πολύ σε περίπτωση βέβαια που επιδεινωθεί ο καιρός. Σε περίπτωση βροχής. Δεν έχει κάτι να φοβηθεί το παιδί. Η θερμοκρασία, το διοίκηση του κολυβητηρίου το προσέχει το κολυβητήριο. Είναι καθαρό, πεντακάθαρο. Το νερό είναι στη σωστή θερμοκρασία. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κύριε Τσικάρη, γνωρίζετε πρόσωπα και καταστάσεις σε όλη την Ελλάδα. Οι γνωριμίες σας είναι πάρα πολύ μεγάλες και φαντάζομαι και η δυναμική σας έτσι στον χώρο. Σε συνεργασία με τον Όμιλο, με τη διοίκηση, με τους γονείς, με το Σύλλογο Γονέων που επαναδημιουργείται από ό,τι μαθαίνω, πού στοχεύετε ώστε να δώσετε κίνητρα και στα παιδιά, να οδηγήσετε τα τμήματα, κυρίως υποδομής, αλλά και τα μεγαλύτερα? Κοιτάξτε να δείτε, όταν ήμουν εγώ στην ηλικία των τμήματων υποδομών σαν αθλητής, οι ομάδες, να πω, είχαν λεφτά, μια που είναι της μόδας τώρα τα λεφτά. Πηγαίναμε προετοιμασίες, πηγαίναμε σε τουρνουά, κάναμε ταξίδια. Τώρα τα πράγματα έχουν λίγο διαφοροποιηθεί. Είναι δύσκολο για τις ομάδες, γενικά σε όλη την Ελλάδα, ακόμα και για τις ομάδες της πρωτεύουσας, να επενδύουν πολλά λεφτά στα τμήματα υποδομών. Γι' αυτό και έχουν δημιουργηθεί σε όλες τις ομάδες, σε όλες πραγματικά και σε όλα τα αθλήματα πιστεύω, αυτή η Επιτροπή Γονέων, η οποία δουλεύει περιμετρικά από την πισίνα και βοηθάει σε περίπτωση που φιλοξενήσουμε κάποια ομάδα, κάποια παιδιά που θα έρθουν από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και το καλοκαίρι θα γίνει αυτό το πράγμα. Θα κάνει καλό και στον τουρισμό πιστεύω. Θα φέρουμε αρκετές ομάδες, ήδη το έχουμε κανονίσει. Θα έρθουν αρκετές ομάδες στο νησί για να προετοιμαστούν κατάλληλα. Είπαμε, οι συνθήκες και οι υποδομές στο κολυβητήριο είναι καταπληκτικές. Είναι καλοκαίρι, είναι κοντά από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και πιστεύω ότι θα δουλέψουμε αρκετά καλά, με τη βοήθεια βέβαια του Συλλόγου και Γονέων. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη στο Heroes Today. Να ξέρεις ότι πάντα η πόρτα του site θα είναι ανοιχτή σε οτιδήποτε θέλετε να παρουσιάσετε ως όμιλος, ως τμήμα και γενικά ως ομάδα. Και τελευταίο ένα μήνυμα πάλι να δώσεις στους γονείς των παιδιών που δεν έχουν φέρει ακόμα τα παιδιά τους στην πισίνα. Έστω και να την γνωρίσουν. Δεν χρειάζεται να πω κάτι στους γονείς. Είπα, τα παιδιά αποφασίζουν. Τα παιδιά είναι αυτά που αποφασίζουν ποιο άθλημα θα κάνουν. Εγώ τους προτείνω, ας έρθουν μια βόλτα από το κολυβητήριο. Εμείς έχουμε καθημερινά προπονήσεις από τις 7.30 ως τις 9.30. Ας έρθουν να δουν πώς είναι οι συνθήκες, πώς είναι το άθλημα ή ας φέρουν το παιδί σου έστω μια βόλτα να δουν το άθλημα και την πισίνα. Από εκεί και πέρα θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Σας ευχαριστώ το Heroes Today που είναι κοντά στην ιατροσφαίριση. Αφού το γνωρίζω, μου το έχουν αναφέρει οι παλαιότεροι εδώ πέρα. Έθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και ελπίζω να σας βλέπουμε και συχνότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.